Παιδιά, θα κάνουμε τρεις δηλώσεις για τρία διαφορετικά θέματα. Εντάξει. Άρα, θα σας λέω πότε να κάνετε κάτι για να μπορούμε να κάνουμε... Για δύο λεπτά, Όπως γνωρίζετε, η Νέα Δημοκρατία με υπογραφές βουλευτών της κατέθεσε σήμερα το πρωί πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει σε βάθος τους χειρισμούς που έγιναν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τα δημοσιονομικά πράγματα του τόπου. Έχουμε ζητήσει, και αυτό λέει το κείμενο της πρότασης για τη συγκρότηση εξεταστικής, να καλυφθεί όλη η περίοδος, η χρονική, από το 81 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010, για να μάθει ο ελληνικός λαός όλη την αλήθεια για το ποιος έφτεξε, πού έφτεξε και πόσο έφτεξε για τη διαχείριση των δημοσιονομικών μεγεθών και γενικότερα για τη διαχείριση των ζητημάτων της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται την ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που περνάει ο τόπος να καλέσει τον Πρωθυπουργό να αντιληφθεί ότι ο δρόμος των εξεταστικών που έχει επιλέξει είναι δρόμος οξύτητας, έντασης και διχασμού. Ο δρόμος των εξεταστικών είναι δρόμος ολισθηρός, ο οποίος οδηγεί συνολικά την ελληνική κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο σε αδιέξοδα. Γι' αυτό ζητούμε από τον Πρωθυπουργό να ξανασκεφτεί και να αναθεωρήσει. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να διερευνηθεί η αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση και να επιμεριστούν ευθύνες εκεί που αναλογούν. Αν αποσύρει ο κύριος Παπανδρέου την πρότασή του, θα την αποσύρετε και εσείς, κύριε Παπανδρέου? Σε υποθετικά ερωτήματα, κύριε Βλάχο, δεν έχει νόημα να απαντήσω. Να αναθεωρήσει, δηλαδή να αφήστε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει και βλέπουμε. Ένα λεπτό, κύριε Βλάχο, δύο λεπτά. Θα κάνω τρεις δηλώσεις για τρία διαφορετικά θέματα. Θα σας απαντήσω μετά. Ένα λεπτό. Μία δεύτερη απάντηση για τα όσα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή, απαντώντας. Ένα λεπτό, παιδιά, δεν είναι αυτό. Είναι, σας λέω να ξέρετε, τη θεματολογία, διαδικαστικό, επεξηγηματικό. Για όσα είπε σήμερα περί λιποταξίας της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε ερωτήσεις των άλλων πολιτικών αρχηγών. Ως Νέα Δημοκρατία εκφράζουμε την λύπη μας, γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή εξακολουθεί να εκτρέπεται σε ακρότητες και σε επιθέσεις σε βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επιδεικνύει μια τελείως διαφορετική στάση. Ταξιδεύει στο εξωτερικό, προωθεί τις θέσεις της Ελλάδος συνολικότερα, βάζει πλάτη στον τόπο και εξαντλεί κάθε δυνατότητα που έχει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσει να βάλει πλάτη στην Ελλάδα για να περάσουμε όλοι μαζί αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει την πολιτική στάση και υπευθυνότητα του ενός και του άλλου και να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Και ένα τρίτο αφορά τα θέματα της Γερμανίας. Ναι, αμέσως. Πάμε, παιδιά. Ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πει και θα επαναλάβουμε πως ο ελληνικός λαός, ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα απαιτούν τουλάχιστον την ηθική δικαίωση για τα όσα ο λαός μας έχει προσφέρει
με τον ηρωικό αγώνα του σε βάρος του ναζισμού και του φασισμού, στην υπόθεση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Στο επίπεδο τώρα των νομίμων αποζημιώσεων, θεωρούμε απαραίτητο η ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς ένομης τάξης, ώστε η Ελλάδα να πάρει αυτά που της αναλογούν. Μια ερώτηση. Γιατί ο κύριος Καραμάλης έβαλε την υπογραφή του κάτω από την Εξεταστική Επιτροπή? Για να δείξει ότι δεν ευθύνεται αυτός για την κατάσταση που παράδωσε τη χώρα. Έχω επαναλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία, συνολικά η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και ο κύριος Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία ανήκει, κύριε Βλάχο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν συνολικά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την έρευνα και την αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτό ζητούμε προς κάθε κατεύθυνση. Μίλα λίγο, θα κάνω το σκοπό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οκ, πήγε και ο ρωτάς. Κοίτα, σηκώνει λίγο το κουλάκι. Παντάκια. Ε? Πολλά.